Για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΑΣ, τον κύριο Δημήτρη Τσερμενίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσερμενίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Αργότερα μέσα στην ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου των Εργαζομένων του ΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα τη συνέχιση ή μη της επίσχεσης εργασίας. Ποιες είναι οι προθέσεις σας? Καταρχήν, θα συνεδριάζουμε για να ενημερώσω το Συμβούλιο για τη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, και με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών για όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Για να μας πείτε και εμάς, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη μία ώρα συνάντησης που είχατε με τον Υπουργό? Κοιτάξτε, αναλύσαμε όλα τα θέματα του οργανισμού. Συζητήσαμε πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση που κατέθεσα για την πορεία του Οργανισμού Αστικής Κοινωνίας. Συζητήσαμε την πρόταση του Υπουργού. Μπήκαμε σε όλα τα θέματα που πραγματικά αφορούν τον Οργανισμό Αστικής Κοινωνίας όσον αφορά τα ζητήματα καθαρά του οργανισμού σαν Οργανισμό Αστικής Κοινωνίας. Μάλιστα. Ήταν θετικό το κλίμα, κύριε Τσερμενίδη? Στην συνάντηση αυτή το θέμα ήταν θετικό. Όλο το κλίμα ήταν θετικό. Υπήρξε σύγκληση απόψεων και σας το ρωτώ με δεδομένο ότι συνομιλώντας και με τον πρόεδρο του ΟΑΣ, τον κύριο Στεφανίδη, μας είπε πως και εκείνος είχε ως πρόθεση να καταθέσει το δικό του σχέδιο για τον ΟΑΣ, για το μέλλον του ΟΑΣ, και θα το συζητούσε με τον Υπουργό. Δεν ξέρω αυτό το σχέδιο αν είναι το ίδιο με αυτό το οποίο καταθέσατε εσείς ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις εκεί. Δεν το ξέρω το σχέδιο του ΟΑΣΤ. Δεν μας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ για το τι θα καταθέσει. Εγώ του έχω δώσει το δικό μου το σχέδιο. Δημοσία πάντως ενημέρωσε, τουλάχιστον εδώ από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Εσείς δεν είστε ενημερωμένος, μας λέτε γι' αυτό? Όχι, όχι βέβαια. Μάλιστα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά στην συζήτηση με τον Υπουργό αναλύσαμε όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα. Σε κάποια θέματα ο κύριος Υπουργός συμφώνησε, σε κάποια θέματα είπε θα τα συζητήσουμε και θα ξαναβρεθούμε να δούμε την εξέλιξη των ζητημάτων. Σε ποια συμφώνησε, κύριε Τσερμενίδη? Δεν σας άκουσα. Σε ποια συμφώνησε? Κοιτάξτε, είναι λειτουργικά τα θέματα τα οποία συμφώνησε ο κύριος Υπουργός. Παραδείγματος χάρη τον είπα ότι πρέπει επιτέλους να γίνει μια επιτροπή, όπως έγινε και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Να λύσουμε τα θέματα. Δεν μπορεί ο ΟΑΣ να λέει ότι μου χρωστάτε 10 δραχμές, εσείς να λέτε καθόλου. Δεν μπορεί. Κάπου υπάρχει μια λάθος εκτίμηση. Πρέπει να κάτσουμε κάτω σοβαρά να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Δεν μπορεί να λέει ο ΟΑΣ επίσημα, και το γνωρίζω, ότι υπάρχει διαφορά από το ΦΠΑ από 13-24% στο θέμα των εισιτηρίων και να μην λύνεται αυτό το ζήτημα. Ο ΟΑΣ παίρνει 13 και πληρώνει 24. Mm-hmm. Και το λέω λειτουργικά, ο ΟΑΣ παίρνει 13 και πληρώνει 14. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, ο Υπουργός είπε ναι, κύριε Τσερμενίδη, θα κάνω αυτή την επιτροπή, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε το μέγεθος του κόστους, έτσι. Αν πραγματικά τα νούμερα είναι αυτά τα απόλυτα. Είναι, σας είπα ένα παράδειγμα που συμφώνησε ο Υπουργός. Μάλιστα. Πού διαφώνησε? Κοιτάξτε, δεν είναι διαφώνηση, απλώς δεν απάντησε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την πρόταση τη δική μας. Είπε ότι είναι θετική πρόταση, αλλά δεν ξέρω αν θα πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση, αν θα κάνει τον ΟΑΣ δημόσιο φορέα ή αν θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Όταν λέει κάτι, ναι, θα το κάνουμε, λέει, ναι, θα το κάνουμε. Σε αδρές γραμμές η πρότασή σας, κύριε Τσερμενίδη, τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, η πρότασή μου έχει να κάνει με τους νόμους. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Πρώτον, το πρώτο άρθρο, συνεχίζει ο ΟΑΣ τη λειτουργία του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διεργασίες και να γίνει ένας διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, στον οποίο θα συμμετέχει και ο ΟΑΣ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1370, που είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη. Το πρώτο άρθρο. Δεύτερο άρθρο. Να γίνουν διεργασίες και να προσδιοριστεί το χρέος του ελληνικού δημοσίου να αποδοθεί στον ΟΑΣ για να μπορεί να λειτουργήσει απρόσφατα το έργο του. Και τρίτον, μια ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική ως προσήκο κόμιστρο, για που και πέρα η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια τιμολογιακή πολιτική θέλει. Αυτό με την. Αν κάνει το προσήκο κόμιστρο, δεν χρειάζεται επιδότηση. Αν όμως πάμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική που προτείνουμε κι εμείς, πρέπει να καταβάλλονται τα χρήματα. Αυτή είναι η πρόταση και η φιλοσοφία της πρότασης, η οποία προσδιορίζεται. Ξέρουμε όλοι μας ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία προσδιορίζει 3 Δεκεμβρίου του 2019. Mm-hmm. Μέχρι τότε λοιπόν συνεχίζει ο οργανισμός, παράλληλα γίνονται οι διεργασίες και βγαίνει στον αέρα αυτή η ιστορία, συμμετέχει ο οργανισμός και προχωράει η εξυπηρέτηση της αστικής συγκοινωνίας. Φαντάζομαι ότι η πρότασή σας προϋποθέτει να μην μπει σε καθάριση ο οργανισμός, έτσι? Δεν το συζητάω αυτό. Εγώ είμαι σε αυτό, είμαι ξεκάθαρος. Μπορεί να μπει ο οργανισμός με αυτή τη λογική. Θα μου πείτε, η κυβέρνηση είναι, έχει το πεπόνι, έχει το μαχαίρι, κάνει τι θέλει. Αλλά εμείς δεν βάζουμε τέτοια θέματα. Εσείς δεν βάζετε τέτοια θέματα, τα έβαλε όμως ο Υπουργός.
και η δική σας πρόταση είναι τελείως διαφορετική από την δική του προσέγγιση. Προφανώς γι' αυτό δεν λάβατε και απάντηση, γιατί ξέρετε προκαταβολικά ποιες είναι οι προθέσεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς καταθέσατε τη δική σας πρόταση, τουλάχιστον για να περάσει στην ιστορία ότι την καταθέσατε. Άρα δεν υπήρξε. Δεν είναι μόνο αυτό, την καταθέσαμε γιατί την πιστεύουμε. Αυτό είναι. Αυτό αλίμονο, αν δεν την πιστεύατε. Δεν σας εξανάγκασε κανείς. Βρήκε υποστηρικτές στους δημάρχους. Σήμερα η ώρα 1:30 θα συμμετέχω στην περιφέρεια. Οπότε εκεί θα ξαναεκθέσω τις απόψεις μου ανοιχτά και δημόσια και στηρίζω τον οργανισμό αστικής συγκοινωνίας με προοπτική βέβαια μέσα από τα όρια τα οποία προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ρωτήσω, κύριε Τσερμενίδη, ο υπουργός σας δέχθηκε ξεχωριστά από τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ? Ναι, βεβαίως. Μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, όπως είχε και ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ συνάντηση με τον κύριο υπουργό, καθίσαμε μετά όταν έφυγε ο ΟΑΣΤ περίπου μία ώρα και αναλύσαμε πολλά θέματα και προηγούμενους νόμους συζητήσαμε και ποια ήταν τα θετικά των νόμων όλων όσων έγιναν, ποια ήταν τα θετικά σε έκταση συγκοινωνίας των νομών Θεσσαλονίκης, γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή, μπήκαμε σε μία συζήτηση και σε μία φιλοσοφία τέτοια να γίνει, αν θέλετε, και ενημερωτικό για τους προηγούμενους νόμους. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος προφανώς που δεν γνωρίζετε τι ακριβώς περιλαμβάνει η πρόταση του ΟΑΣΤ, την οποία επίσης δεν άκουσε ξέρω, ο δεν υπουργός. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος ή αν εσπένα ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ δεν έδωσε σε εμάς την πρόταση. Τώρα, μισό λεπτό. Εγώ είπα ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν ξέρετε εσείς τι περιλαμβάνει η πρόταση του ΟΑΣΤ, με δεδομένο ότι δεν ήσασταν και οι τρεις στο ίδιο τραπέζι. Και οι τραπέζι. Μπήκε από τον κύριο Στεφανίδη ότι πρέπει να λυθεί το θέμα της μισθοδοσίας, αλλά δεν ξέρουμε ανοιχτά, καθαρά, ξεκάθαρα. Ναι, εμείς σαν Θεσσαλονικοί θα νιώθαμε μεγαλύτερη ασφάλεια εάν γνωρίζαμε ότι εσείς μπήκατε στο ίδιο γραφείο και καθίσατε στο ίδιο τραπέζι την ίδια ώρα και συζητήσατε και οι τρεις μεταξύ σας για το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε τώρα είναι ότι τα ραντεβού έγιναν ξεχωριστά, οι προτάσεις κατατέθηκαν από τον δεν καθένα από εσάς. Είπα ότι είδε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο υπουργό. Ναι. Συζητήσαμε όλες οι πλευρές μας περίπου μία ώρα και μετέπειτα είδε και εμένα ο υπουργός, το συνδικάτο δηλαδή, την προσωπία του συνδικάτου, άλλη μία ώρα. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως. Εάν λοιπόν ήσασταν παρόν την ώρα που ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ μιλούσε με τον κύριο Σπίρτζη, τότε ο κύριος Στεφανίδης δεν κατέθεσε την πρότασή του την ώρα που ήσασταν όχι, και τρεις εκεί. Όχι, είπε στον υπουργό, θα καταθέσω την πρότασή μου σε 5 μέρες. Αυτό σας λέω. Σε 5 μέρες. Συγγνώμη και δεν σας άκουσα, κύριε Τσερμενίδη. Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν βοηθάει πάντα, δυστυχώς. Ναι. Ναι, ναι, μιλάμε και οι δύο μαζί γι' αυτό. Λέω λοιπόν, τον κύριο Στεφανίδη στη συνάντηση, είπε τον κύριο υπουργό, ρωτήθηκε από τον κύριο υπουργό, η πρόταση των εργαζομένων σας βρίσκει σύμφωνο. Και ο κύριος Στεφανίδης απάντησε, θα σας φέρω τη δική μου πρόταση σε 5 μέρες. Σε 5 μέρες, μάλιστα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στη συνομιλία που είχα εγώ μαζί του την Δευτέρα μου είπε ότι την πρόταση αυτή θα την συζητήσει στην συνάντηση της Τρίτης. Κάτι το οποίο δεν έγινε, αν καταλαβαίνω καλά. Το ποιοι είναι οι λόγοι τους γνωρίζει ενδεχομένως ο ίδιος. Εσείς μας λέτε ότι κινήθηκε σε καλό κλίμα η συζήτηση. Το θέμα είναι όμως ότι δεν βγήκε μία απόφαση η οποία να έχει να κάνει καταρχάς με το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ώστε να νιώσουμε κι εμείς μία ασφάλεια για το τι μέλη γενέστε με αυτό. Και φυσικά εσείς δηλώσατε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα επιστρέψουν στη δουλειά τους εάν δεν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους. Και ο κύριος υπουργός είπε ότι είναι απαράδεκτο που δεν πληρώνεστε. Πρέπει να κάνεις τα πάντα οι πρόεδροι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Ο πρόεδρος λοιπόν. Ναι. Ναι. Λέω και από εκεί πέρα δούμε τις εξελίξεις. Ναι. Ο πρόεδρος λοιπόν, από ό,τι διάβασα εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί του από εκείνη τη στιγμή και μετά, σκοπεύει να πάρει κάποιο δάνειο για να σας πληρώσει, διότι δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα τα 4,6 εκατομμύρια. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι μια διαδικασία. Σήμερα θα πάρουν την απόφαση της διαιτησίας, καταρογραμμένη, υπογεγραμμένη, και θα γίνει μια συνάντηση με την Εθνική Τράπεζα, όπως έχει γίνει και πριν από 20 μέρες. Όταν πάρετε την απόφαση της διαιτησίας, φέρτε τη για να τρέξουμε τη δανειοδότηση. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος γι' αυτό από την εμπειρία σας. Αυτό δεν. Αν είναι 2 μέρες, 3, θα το γνωρίζω. Πάντως με το που θα γίνει η κατάθεση της αίτησης για την έκδοση του δανείου, εσείς θα σταματήσετε την επίσχυση εργασίας ή θα πρέπει Όχι, πρώτα να δείτε τα χρήματά σας? Είμαι ξεκάθαρος. Είπα και στον κύριο υπουργό, είπα και σε όλους, ότι πλέον αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει.
Δεν μπορεί να εμπέζονται εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης. Και επειδή ξέρω και τον κόσμο που φωνάζει και τους επιβάτες που έχουν δίκιο όταν δεν εξυπηρετούνται το μοναδικό μέσο μαζική μεταφοράς, αλλά κάποιοι επιτέλους πρέπει να πούν όχι. Τόσα χρόνια που δεν λέγαμε όχι, έφερε τη χώρα μας αυτή την κατάντια. Λοιπόν, κύριε Τσαρμενιδή, αντιστεκόμαστε, πρέπει να τελειώνουμε. Γι' αυτό είπα και τον Υπουργό. Ναι. Εδώ και τώρα λύση. Πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός κατάλαβε το νόημα της συζήτησης, το πνεύμα της συζήτησης, θα περιμένω. Γι' αυτό είπανε θετικό το κλίμα. Θα περιμένω τις εξελίξεις. Θα υπάρχει η επικοινωνία τη Δευτέρα με τον κύριο Υπουργό και θα δούμε αν θα ξαναβρεθούμε εντός της εβδομάδας που έρχεται ή όποτε προσδιορίσουμε ένα νέο ραντεβού. Μας λέτε δηλαδή ότι μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα λεωφορεία δεν θα δούμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης? Δεν είπα αυτό. Είπα σας ρωτώ, κύριε Τσερμενίδη. Κοιτάξτε, μέσα από ένα διάλογο που μου βγαίνουν άλλα συμπεράσματα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι. Μακάρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να μπουν τα χρήματα και με ένα τηλέφωνο βγαίνουν οι εργαζόμενοι και δουλεύουν. Για αυτή είναι η δουλειά των εργαζομένων, να δουλεύουν, αλλά και να πληρώνονται. Κύριε Τσερμενίδη, σας το ρωτώ, με δεδομένο ότι κι εσείς ο ίδιος μου εξηγήσατε προηγουμένως ότι ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσα διαθέσιμα τα 4,6, θα πρέπει να πάρθει δάνειο. Εάν λοιπόν πάρθει δάνειο, χρειάζεται μια διαδικασία και σας ρώτησα προηγουμένως πολύ συγκεκριμένα. Στην περίπτωση την οποία γίνει η κατάθεση αίτησης για την έκδοση του δανείου και θα απομείνουν 2-3 ημέρες μέχρι να πάρετε εσείς τα χρήματά σας, έχετε κανένα λόγο μετά να είστε καχύποπτος απέναντι στο αν τελικά αυτά τα χρήματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στους λογαριασμούς σας? Και με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να επιστρέψετε στους δρόμους και όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μην συνεχίζετε να υπερασπίζεστε με την συμπεριφορά αυτή από τη στιγμή την οποία θα έχει λυθεί το θέμα, όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν λόγο κατηγορώντας σας πως υπερασπίζεστε τους παχυλούς μισθούς σας. Εντάξει, δεν θα τι απαντάτε σε αυτούς? Δεν απαντάω σε τέτοιες... Δεν παίρνει ζήτημα αν παίρνω εγώ 900, ο άλλος παίρνει 1200 και ο άλλος παίρνει 1500. Δεν θα μπω σε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν ξέρω αν είναι κοινωνικός αυτοματισμός, ξέρω όμως ότι το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης, κύριε Τσερμενίδη, είναι πολύ ταλαιπωρημένο από όλη αυτή την ιστορία. Και ότι δεν μπορούν συνεχώς να είναι στραμμένα τα μάτια και το ενδιαφέρον των επιβατών στους λογαριασμούς που έχουν να κάνουν με τα οφειλόμενα Μαρτίου και τα δώρα του Πάσχα την ίδια ώρα που πάρα πολλοί κόσμος είναι άνεργος και προσπαθεί ψάχνοντας να βρει δουλειά να πάρει το λεωφορείο για να κινηθεί το πιο φθηνό μέσο μεταφορικό της Θεσσαλονίκης που για κάποιους άλλους ενδεχομένως να μην είναι και τόσο φθηνό, πάντως σε κάθε περίπτωση το μοναδικό για να μπορέσει να αναζητήσει εργασία. Αυτό σας ρωτώ, κύριε Τσερμενίδη. Σας είπα, ξανατονίζω, εάν δεν μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό, δεν βγαίνουν τα λεωφορεία έξω. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά. Δεν έχετε εμπιστοσύνη αν κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση του δανείου? Σήμερα το μεσημέρι, κυρία Γκράτσα, τελειώνουμε τη μία κουβέντα και να πηγαίνουμε στην άλλη, γιατί δεν βγάζουμε νόημα, έτσι σας παρακαλώ. Προσπαθούμε. Ναι. Ξεκαθάρισα με το θέμα της επίσχεσης. Το μεσημέρι ώρα 12. Ναι. Εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Το απόγευμα έχουμε συμβούλιο. Θα συζητήσουμε και θα πάρουμε αποφάσεις. Εγώ δεν παίρνω αποφάσεις μόνος μου. Δεν είμαι ενός αντρός αρκή. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν χρειαστεί να κάνω και έκτακτη γενική συνέλευση, θα την κάνω. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τι θα κάνεις και πώς θα το κάνω? Υπάρχουν 178 εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον κύριο Στεφανίδη, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν. Το ξέρετε? Σας ρωτώ εσάς, με δεδομένη τη δήλωση του κύριου Στεφανίδη. Ο κύριος Στεφανίδης το είπε αυτό. Κανένας εργαζόμενος δεν υπάρχει. Κανένα περιβραχιόνιο δεν υπάρχει. Οι εργαζόμενοι ελεύθερα αποφασίζουν. Έγιναν τηλεφωνήματα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ σε μετόχους εργαζόμενους να πάει στη δουλειά. Κανένας δεν πήγε. Και σας το λέω ειλικρινέστατα. Δεν έχω κανένα λόγο να μην σας πιστέψω, αφού μας διαβεβαιώνετε γι' αυτό, κύριε Τσερμενίδη. Οι απεργοπατικοί μηχανισμοί τελειώσανε με τη πτώση της Χούντας. Δυστυχώς. Καθαρές κουβέντες, να τελειώνουμε εδώ μέσα. Ο εργάτης είναι ελεύθερος να αποφασίζει. Ναι. Ούτε πια και να το γιακάκι το βάλουμε και να μην δουλεύει. Γιατί βιώσαμε τέτοια πράγματα, κύριε, ειδικά εγώ που είμαι στον οργανισμό πάνω από 35 χρόνια, είδα τι αντιμετώπισα και τι γινόταν μεταξύ των εργαζομένων και μετόχων της παλιάς εποχής. Τι εννοείται, κύριε Τσερμενίδη? Όσοι λοιπόν τα λένε αυτά, τι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν τα λέει όποιος και όποιος, τα λέει ο πρόεδρος του ΑΣ, τον κύριο Στεφανίδης. Εσείς το απαντάτε έτσι, αν καταλαβαίνω καλά. Κανένας μέτοχος δεν πήγε στη δουλειά. Κανένας μέτοχος δεν ζωρίστηκε να μην πάει στη δουλειά.
οι 184 μέτοχοι πιέστηκαν να πάσουν δουλειά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό πώς το ξέρετε εσείς? Μα παίρνα τηλέφωνα τους εργαζόμενους μετόχους. Ξέρω και ποιοι παίρνουν τηλέφωνα. Ποιοι, κύριε Τσαρμενίδη? Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τώρα, αυτά θα είναι στην εξέλιξη. Τότε για ποιο λόγο το αναφέρετε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αν το έκανε ο Τσερμενίδης ή ο Αγγελούδης, αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, φυσικά, δεν θα θέλαμε κι εμείς ονόματα, δεν είμαστε εδώ. Ακριβώς, τότε γιατί με κάνετε την ερώτηση αν δεν θέλετε ονόματα, κυρία Γκράτσιο? Αναγνωστήδουμε, λένε, χρόνια τώρα. Α, συγγνώμη. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.